Λοιπόν, να έχουμε και μία ποικιλία σε αυτά που ακούμε εδώ μέσα. Έχω εδώ μία εφημεριδούλα που την έβγαζε κάποτε και βγαίνει ακόμη ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. Από μία ομιλία του θα αναγνώσουμε. Αυτή η ομιλία έχει μαγνητοφωνηθεί την ώρα που την απάγγελε στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλίου στη Ριζούπολη, στην Αθήνα, 19-12-65. 19-12-65 και 40 κάνει 2005 και 11 2016. 50 χρόνια βιβλία, έτσι. Προ Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ναι, εντάξει, θα έχω στο μυαλό μας ότι έχει εκφωνηθεί προτού μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα καταλάβετε και εσείς και εγώ που τη διάβασα πολλά. Πίστη, το θέμα είναι αυτό. Πίστη, η μεγαλύτερη δύναμη. Λένε, αγαπητοί μου, ότι η δύναμη του ανθρώπου είναι τα λεφτά. Λένε. Άλλοι πάλι λένε ότι η δύναμη του ανθρώπου είναι η εξυπνάδα ή τα αξιώματα και οι θέσεις ή η τέχνη ή η επιστήμη. Δύναμη στον άνθρωπο. Παραπάνω θα διαβάσω σιγά σιγά και όπου θέλετε θα σταματάω για να κάνουμε και να μας μένει κανένα σχόλιο. Παραπάνω από όλα αυτά είναι μια άλλη δύναμη που δυστυχώς τη λησμονήσαμε. Άλλη δύναμη, όχι αυτές, ποια δηλαδή, η πίστη. Αυτό λέει η Γραφή στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής. Είναι εκεί που λέει, διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνη, έβεσα δύναμη πυρός, οι πέδες στη φωτιά την νικήσανε και το καθεξής. Το κεφάλαιο περί πίστεως. Το 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, στο 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους, «Εμπνεύματι Αγίω, υμνή ως υψίστη δύναμη την πίστη». Αυτό το κεφάλαιο είναι ένα τραγούδι, ένα ύμνος στην πίστη προς τον Θεό, στη Αγία Τριάδα. Η πίστη λέει, Απόστολος Παύλος, κάνει θαύματα. Σε αντιπαραβολή με όσα αναφέραμε, εκείνο δύναμη, μυαλό δύναμη, λεφτά δύναμη, επιστήμη, δύναμη, γνώση, δύναμη κλπ. Αλλά η Γραφή λέει
δύναμη στον άνθρωπο είναι μόνο η πίστη. Κάνει θαύματα. Θαύματα θα ρωτήσετε. Ναι, αναρρύθμιτα θαύματα. Επί ώρες και ημέρες να μιλάμε, δεν εξαντλούνται τα θαύματα της. Δεν έχουμε μία θρησκεία ψεύτικη. Αν ήταν ψεύτικη, θα συμφωνούσα κι εγώ να την γκρεμίσουμε. Λέει ο μακαριστός Αυγουστίνος Κατιώτης. Αλλά δεν είναι ψεύτικη. Όλα μπορεί να είναι ψέμα. Ένα δεν είναι ψέμα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και η διδασκαλία Του. Όλα μπορεί να είναι ψέμα. Ένα δεν είναι ψέμα. Μόνο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία Του. Εκείνος είπε, ο ουρανός και η γη παρελεύσεται. Θα περάσουν, θα κλείσει ο ουρανός σαν ρολό χαρτιού και η γη. Ο δε λόγος μου μένει στον αιώνα. Και το λέμε αιώνα δεν εννοεί 100-200 χρόνια, αιωνίως. Δεν έχει πέρας, ούτε και αρχή έχει. Δεν φτάνει ο χρόνος για να διηγηθεί κανείς τα μεγαλεία της πίστεως. Επιλείψιμη γάρ ο χρόνος διηγούμενων, γράφει Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο, επιλείψιμη, δεν φτάνει, δεν μου φτάνει ο χρόνος για να σας διηγηθώ τα κατορθώματα της πίστεως. Το γράφει αυτό ο πρώην εχθρός του Ιησού Χριστού. Ο πρώην εχθρός. Ότι όταν λέμε ο χρόνος, όχι αυτός μιας ζωής ανθρώπου, οι αιώνες δεν φτάνουν. Διηγούμενον περί Γεδεών, Βαράκ και Σαψών και Ιεφθάδε, Δαβίδ δε Σαμουήλ και των προφητών. Να αναφέρω όλα όσα έγιναν από αυτούς που αναφέραμε, δεν φτάνει ο χρόνος. Γι' αυτό από όλα τα θαύματα της πίστεως θα σας πω ένα μόνο θαύμα. Από όλα τα θαύματα της πίστεως που τα καταγράφει η Αγία Γραφή. Ποιο δηλαδή? Είναι μια παλιά ιστορία. Στην Αγία Γη, αγαπητοί μου, ποια είναι η Αγία Γη, Βασίλη? Δυνατά. Τα Ιεροσόλυμα, να ακούμε όλοι. Τα Ιεροσόλυμα. Λίγα χιλιόμετρα από την ανατολική όχθη του Ιορδάνου, το καιρός Παλαιάς Διαθήκης, λίγο πιο πέρα από την ανατολική όχθη του Ιορδάνου, υπήρχε μια ξακουστή πόλης. Ποια ήταν βασική? Ιεριχώς. Η Ιεριχώ. Είχε πλούτο, γιατί ήταν χτισμένη μέσα σε μια πολύ έφορη πεδιάδα. Στα σπίτια υπήρχαν όλα τα αγαθά. Σκεύη από ασίμι και χρυσάφι. Η πόλη ήταν οχυρωμένη και με τείχη και κάστρα χτισμένα από μεγάλα λιθάρια. Οι κάτοικοί της διασκέδαζαν και κρατούσαν τις Ιεριχούς. Όλα τα είχαν, μα ένα δεν είχαν, την πίστη. Όλα τα είχαν.
να τα δέσουμε μυαλό μας. Τα είχαν όλα. Τα είχαμε όλα. Το μεταφέρω. Τα είχαμε όλα. Αντιπαράθεση. Σύγκριση. Δεν είχαμε ένα. Τα χάνουμε όλα. Δεν πίστευαν στο Θεό, στον αληθινό Θεό. Έτσι περνούσαν ξένιαστοι με τα λεφτά τους, με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, με τις δουλειές τους και τα εμπόρια τους. Μήπως είναι αντιγραφή. Μήπως είναι αντιγραφή. Μήπως είναι αντιγραφή. Διαχρονική είναι η γεωγραφή. Τα φώναζε τότε, επαναλαμβάνω τώρα, τα ίδια αποτελέσματα. Τα ίδια ακριβώς. Όλα επαναλαμβάνονται. Εφόσον λένε ο Σωκράτης Αριστοτέλης, το ίδιο αίτιο, η ίδια αιτία, γίνεται κάτι τώρα. Υπάρχει μια αιτία, έχει κάποια αποτελέσματα. Η ίδια αιτία που θα γίνει αύριο, τα ίδια αποτελέσματα θα έχει. Συνεχίζω. Περνούσαν όπως και εμείς, αλλά θα έρθει, Αυγουστίνος Καντιώτης, προσέξτε το, περνούσαν αυτοί τότε, πότε έγινε αυτή η ομιλία, το 64, όπως και εμείς γράφει, ζούσε τότε αυτός και πολλοί από εμάς ζούσαμε. Ναι, όπως και εμείς. Αλλά θα έρθει η καταστροφή. Έχουμε πει άλλοτε, είχε προφητικό χάρισμα ο Αυγουστίνος. Οι προφήτες όταν προφητεύουν κάτι, το βλέπουν μπροστά τους και το λένε. Δεν το παίρνουν σαν μήνυμα μόνο, αλλά το βλέπουν. Βλέπετε με πόση θετικότητα το λέει. Θα έρθει η καταστροφή, χωρίς να έχει τίποτα άλλο παραπέρα. Την ώρα που μετράς το παραδάκι και το χρυσάφι, την ώρα που αγκαλιάζεις μια διεφθαρμένη γυναίκα, την ώρα που παίζεις στα χαρτιά, την ώρα που βλαστημάς τον Θεό, θα έρθει η καταστροφή. Αλλά θα πληρώσεις με κακό, με τόκο και επιτόκιο όλα τα αμαρτήματα. Με τόκο και επιτόκιο. Κοιτάξτε αδερφιά μου, λέγαμε τώρα δεν λέμε, μου ήρθαν χρήματα αναδρομικά. Δηλαδή έπρεπε να μου τα δώσει το κράτος και μου τα έδωσε μετά από ένα καιρό αναδρομικά και παραπάνω. Όχι μόνο αυτά που ήταν να πάρω, μου έδωσε και παραπάνω με τόκο και επιτόκιο. Το κακό που γίνεται πληρώνεται αναδρομικά με τόκο και επιτόκιο. Διάβαζα το ψαλτήρι. Η αρχή τώρα. Διάβαζα το ψαλτήρι, προσέξτε το. Στην αρχή είμαστε. Μου κάνει εντύπωση. Δεν το καταλάβαινα. Διαβάζει η εκκλησία μας, την Μεγάλη Εβδομάδα ξανά διαβάζει. Λέει, «Αου χύρπαζον», το λέει ο Δαβίδ. «Αου χύρπαζον», το ξαναλέει μια φορά, «Αου χύρπαζον», τότε απαιτήνιον. Το αναλύω, το ερμηνεύω. Λέει, όταν δεν αδικούσα καθόλου κανέναν άνθρωπο, τότε τις άρπαζα. Τότε μου έρχονταν τιμωρία. Και θυμήθηκα το γεροντά μου, το μακαριστό, το εμφάνιο που λέει, «Κώστα, δώσε λεγοσύνη, γιατί εν άλλης φταίωμεν και εν άλλης τιμωρούμεθα. Αλλού φταίμε και αλλού μας έρχεται». Με λες, εγώ δεν έκανα κάτι για να σαρπάζω τώρα. Έλα από το κακό. Έχει τη ισχύ να σου έρχεται αναδρομικά την ώρα που δεν περιμένεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι έγινε και στην Ιεριχώ. Όπως θα δούμε. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πάνε τα τείχη, τα κάστρα, τα παλάτια, τα πάντα. Διαβούεις. Τι έγινε, ρωτάει. Εμένα ρωτάτε. Διαβάστε τα ένα βιβλία
Και αν δεν πιστεύετε στη Γραφή, ρωτήστε τους αρχαιολόγους. Ρωτήστε τους αρχαιολόγους που πήγαν και έσκαψαν και βρήκαν μέσα στη γη θαμμένα όλα τα μεγαλεία του ματαίου κόσμου. Σκάψαν οι αρχαιολόγοι, τα βγάζουν σε εμφάνεια, λάτα. Και τώρα τα βρίσκουμε. Το καταλαβαίνετε. Προχωράμε. Το θεωρείτε παράξενο να μην γίνει το ίδιο και σε εμάς πριν από 60 χρόνια. Τι λέτε, είναι παράξενο, δεν θα γίνει σε εμάς. Τρώμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε, τα έχουμε όλα. Η καταστροφή. Είμαι αμαρτωλός, τονίζει ο Άγιος, ο μακαριστός Αυγουστίνος, ανάξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Αλλά πιστεύω στο Ευαγγέλιο και να το θυμάστε. Και να το θυμάστε. Θα γίνει κάμια μέρα καταστροφή και θα μείνουν μόνο κάτι βοσκοί στις καλύβες. Καλύβα δεν πέφτει. Τότε έχει καλύβες. Τώρα το καλύβες δεν θα έχει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, γιατί στις μεγάλες πόλεις μαζεύτηκε όλη η διαφθορά. Έχουμε το μυαλό μας. Να τα προσέξουμε. Πρώτα στην Ελλάδα, μιλάμε για 60 χρόνια πριν, έτσι. Διαζύγιο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε διαζύγιο. Μόνο το φτιάρι του νοικοθράφτη χώριζε τον άνδρα από τη γυναίκα. Το αντρόγυνο το χώριζε το φτιάρι. Τώρα χιλιάδες διαζύγια του 60. Άγιε Αυγουστίνε, πού είσαι, να μας πεις για τα άλλα. Λοιπόν, πού πάμε, σαπίσαμε. Πώς μας ανέχεται ο μεγαλοδύναμος, πού και πού κουνάει τη γη, σαν να μας λέει, εδώ είμαι. Ξυπνήστε. Εδώ είμαι. Ταραζόμαστε λιγάκι και μετά πάλι τα ίδια. Έτσι κάνει ο κόσμος αυτός. Μια μέρα λοιπόν έφτασα μπροστά στην Ιεριχώ. Έφτασα στην Ιεριχώ. Οι Εβραίοι με επικεφαλής τον Ιησού του Ναβί. Τύχη γύρω γύρω. Σταθήκαν μπροστά στα τύχη. Ήταν σχεδόν αόπλοι. Και βλέποντας το τείχος με τα κάστρα, φοβήθηκαν. Αρχηγέ μας, λένε, εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και μόνον πέτρες να ρίχνουν από εκεί πάνω από τα τείχη, μας πλάκωσαν. Ήταν απ' έξω οι Εβραίοι. Και ήταν τα τείχη ψηλά, εμείς τι έχουμε, ούτε όπλα, ούτε τίποτα. Μόνο πέτρες να μας ρίξουν, τελειώσαμε. Όχι, λέει εκείνος, ο Ιησούς του Ναβί, εδώ θα μείνουμε. Ο Θεός μου είπε ότι η Ιεριχώ θα πέσει χωρίς να ματώσει μύτη. Ο Θεός μου είπε, το προσέχουμε, μου είπε ο Θεός, θα πέσει η Ιεριχώ χωρίς να ματώσει ούτε τόσο η μύτη. Γιατί το τονίζω, για τη βεβαιότητα που είχε. Είχε πάρει από τον Θεό την εντολή, δική σας είναι. Είχε βεβαιότητα, πίστευε δηλαδή, πώς το λέμε, γιατί πίστη σημαίνει βεβαιότητα. Δεν υπάρχει να γίνει κάτι άλλο από εκείνο που πιστεύει ο πιστός άνθρωπος. Μα πώς, ακούστε, θα πάρουμε την κυβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές και θα την περιφέρουμε γύρω-γύρω από τα τείχη. Μπροστά ιερείς από την κυβωτό της Διαθήκης με τις άλπινες. Οι άμαχοι άντρες, η κυβωτός και πίσω ο λαός. 7 ημέρες
να κάνουμε ένα κύκλο κάθε μέρα, επί 7 ημέρες. 7 οικουμενική σύνοδοι είναι. Πόσο είναι η οικουμενική σύνοδοι, 7. Έχει, πέσει το κάστρο του διαβόλου. Τελείωσε. Την 7η μέρα θα σαρπίσουν οι σάλπιγες. 7 περιφορές, 7 ημέρες. Την 7η μέρα θα σαρπίσουν οι σάλπιγες. Όλος ο λαός θα φωνάξει και θα δείτε τι θα γίνει. Δεν υπήρχε τόση αμφιβολία, τίποτα. Πώς διαπίστεως κατηγορήσε τον βασιλείας η βεβαία πίστη. Έτσι και έγινε. Την επόμενη μέρα, αφού σάρπισαν οι ιερείς, εκράβγασαν όλοι και αμέσως έγινε σεισμός. Το τείχος έπεσε ολόγυρα, μπήκαν μέσα οι Ισραηλίτες, κυρίευσαν την πόλη. Έβαλαν φωτιά και την έκαψαν. Μετά φύσηξε αέρας, έφερε άμμο και τη σκέπασε. Τη σαβάνωσε όπως τον νεκρό. Όλη την πόλη. Και οι αρχαιολόγοι σκάβουν να βρουν τα ερείπια της. Δεν σώθηκε κανείς. Εκτός μόνο από την οικογένεια της Ραβ. Τι ήταν αυτή? Πόρνη. Περίεργο. Και αυτή πόρνη ήταν. Όλοι πήγανε στον τάφο και έμενε, λέει, η οικογένεια της πόρνης Ραβ. Γιατί είχε διαβλάξει τους κατασκόπους. Για να δούμε. Αυτό ήταν. Για να δούμε. Τι ήταν αυτή, τι ήταν η Ραβ. Η βασίλισσα, κάμια πλουσιά. Ένα φτωχαδάκι ήταν και μάλιστα πολύ αμαρτωλό. Η πόρνη Ραβ. Αυτή μόνο σώθηκε. Γιατί? Γιατί είχε πιστέψει στον αληθινό Θεό. Μην περιφρονούμε, συμπληρώνει. Μην περιφρονούμε λοιπόν κανένα. Λες, τον παλιά άνθρωπο, κοίτα τον πώς είναι. Ξέρεις τι έχει κάνει αυτός. Ναι, αυτό λέει. Κοίταξε τον, αύριο ξέρεις τι θα γίνει αυτός. Τι του φυλάει ο Θεός. Βουλωμένο. Λέει λοιπόν, και μέσα στα κουρέλια της βρωμερής κοινωνίας υπάρχουν διαμάντια. Αγαπητέ μου, τι μεγαλεία έχει η πίστη μας. Αυτή η πόρνη σώθηκε. Και όχι μόνο σώθηκε, αλλά και αξιώθηκε. Το τονίζω. Όχι μόνο σώθηκε, αλλά και αξιώθηκε. Κάτι που ακούγοντάς το θα ανατριχιάσουμε. Αξιώθηκε κάτι που ακούγοντάς το θα ανατριχιάσουμε. Από αυτή την πόρνη, από τους απογόνους της, βγήκε. Ποιος, ρωτάει. Ο Χριστός. Η πόρνη Ραβ είναι μεταξύ των προγόνων του Χριστού. Θα τα ακούσουμε τα Χριστούγεννα, στη γενεαλογία. Την έχετε πρώτη-τελευταία πριν τον Δαβίδ. Ότι από αυτήν κατάγεται ο Χριστός. Δηλαδή είναι προγιαγιά του Χριστού η πόρνη Ραβ. Όπως θα ακούμε στο Ευαγγέλιο. Μπορεί δηλαδή ο Θεός και μέσα από την κοπριά να βγάλει η ρόδα. Τριαντάφυλλα δηλαδή. Γιατί είναι μεγάλος και δυνατός και έσπρανος και αγαπάει τους μετανοούντες αμαρτωλούς. Φοβερό πράγμα, ε. Παρηγορία μεγάλη. Τη Ραβ την έκανε προγιαγιά του Χριστού. Προγιαγιά του Χριστού. Αγαπάει τον αμαρτωλό ο Θεός. Παρηγορία μεγάλη. Πολύ μεγάλη παρηγορία. Και γι' αυτό λένε όλοι οι πατέρες και οι τρεις παιδες στο καμί, λένε, αμαρτήσαμε Κύριε. Αμαρτήσαμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ μέσα.
«Μα τι θες να πεις», θα ρωτήσετε, «και μας αναφέρεις παλιές ιστορίες». Έχουν σημασία, έχουν, τι σημασία έχουν, μας διδάσκουν μεταξύ άλλων ότι η ζωή του πιστού ανθρώπου σε αυτό το μάταιο κόσμο που είναι γεμάτος ψευτιά και απατεωνιά δεν είναι ένας δρόμος άνετος. Με άσφαλτο για να τρέχεις με λιμουζίνες και να διασκεδάζεις είναι ανήφορος, γολγοθάς, δρόμος με αγκάθια που ματώνουν. Αυτό το ξέρουν πραγματώς οι οικογενειάρχες. Δεν είναι εύκολο ένας πατέρας να έχει 6-7 παιδιά και να αγωνιά κάθε βράδυ πώς θα τα ντύσει και θα τα θρέψει και πώς θα αποκαταστήσει τα κορίτσια. Αλλά βλέπεις μέσα σε φτωχές οικογένειες και το θαύμα του Θεού. Μέσα στις φτωχές οικογένειες και το θαύμα του Θεού. Δεν λέει στις πλούσιες, στις φτωχές οικογένειες. Είδα προχθές ένα οικογενειάρχη που τον ήξερα εδώ και 30 χρόνια. Φτωχαδάκι ευλογημένο που έφυγε από το χωριό του και ρίζωσε εδώ, κόπιασε, μόχθησε, πέρασε ένα χωριό μεγάλη, αλλά μου λέει το φτωχαδάκι, είδα το θαύμα. Τα παιδιά μου βρήκαν δουλειά, τα κορίτσια μου παντρεύτηκαν. Δόξα σε ο Θεός. Και καθένας από εσάς, αν δεν γίνει αχάριστος, θα έχει κάτι να πει παρόμοιο. Πώς ζείτε, πώς αναπνέετε. Είδατε θαύματα στο σπίτι. Γι' αυτό ένα ψυχουλάκι να βάζεις στο στόμα, να λες δόξα σοι ο Θεός. Και ένα ψυχουλάκι. Τα μάτια, τα αυτιά, η υγεία, τα παιδιά, η ζωή, τα πάντα είναι του Θεού. Τα πάντα είναι του Θεού. Κάθε σπίτι ελληνικό έχει ένα θαύμα. Εάν δεν ήταν ο Θεός από πάνω μας, δεν θα υπήρχε Έλληνα στον κόσμο. Ξαναδιαβάσω μια φορά. Εάν δεν ήταν ο Θεός από πάνω μας, δεν θα υπήρχε Έλληνα στον κόσμο. Εάν δεν θα υπήρχε ο Θεός από πάνω μας, δεν θα υπήρχε Έλληνα στον κόσμο. Όσο και να τρώγονται για να την καταποντήσουν, δεν θα μπορέσουν. Αυτό το διαβάζω. Γιατί είναι ο Θεός από πάνω μας. Η Αγία σκέπη. Την είδε και ο Άγιος Ανδρέας, είναι σαλός. Ναι. Λοιπόν, ζούμε γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί το θέλουν οι μεγάλοι. Στα χρόνια της κατοχής μας τα πήραν όλα. Δεν υπήρχε στάρι ούτε για αντίδερο. Δεν υπήρχε λάδι ούτε για τα καντήλια. Πεινούσε ο λαός και πέθαναν στους δρόμους οι άνθρωποι. Τι είπε τότε κάποιος από αυτούς. Αν είχαμε μηχάνημα και τον αέρα ακόμα θα σας αφαιρούσαμε. Ο λαός νοήτο. Και το μηχάνημα, αν το είχανε, θα μας το αφαιρούσανε τον αέρα. Θα πεθαίνατε από ασφυξία. Μέχρι τώρα, παρά τις αμαρτίες μας, μας σώζει ο Μεγαλοδύναμος με θαύματα που είναι γραμμένα στην ατομική και οικογενειακή και εθνική ζωή. Στους Βαλκανικούς πολέμους οι Έλληνες είμαστε μια χούφτα, αλλά μένα μενωμένοι και αγαπημένοι. Ο λαός νοήτο.
Λίγο μυαλό. Στους Βαλκανικούς πολέμους είμαστε μια γλωφιά. Ενωμένη και αγαπημένη. Μακριά από κόμματα και διαιρέσεις. Έτσι περάσαμε τον Όλυμπο και φτάσαμε έξω από τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη έπεσε την ημέρα του Αγίου Δημητρίου και υψώθηκε στο Λευκό Πύργο η Ελληνική Σημαία. Το ίδιο και όταν έπεσε τον Πιζάνι και πήραμε τα Γιάννενα. Δεν είναι θαύματα αυτά. Το συμπέρασμα, να πιστεύουμε αδέρφια, να πιστεύουμε αδέρφια μου. Δώστε μου ένα δράμι πίστη. Τότε, δράμι. Τώρα γραμμάριο. Αυτή σφουγγίζει δάκρυα. Είναι η πιο μεγάλη δύναμη. Παρηγορεί. Ενθαρρύνει. Δείχνει τα άστρα του ουρανού η πίστη και μας λέει εκεί είναι η αιώνια πατρίδα μας. Ασκήσουμε τα αυτιά μας στους αθέους, στους απίστους, στους αιρετικούς. Ας κρατήσουμε την πίστη μας. Με την πίστη του Χριστού γεννηθήκαμε. Με την πίστη θα ζήσουμε, με αυτή θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε και εμείς με την πίστη και τα παιδιά μας. Και τα παιδιά των παιδιών μας, όσο θα υπάρχουν βουνά και θάλασσες, επάνω εδώ στα βράχια μας, θα δοξάζετε, θα εμνείτε, θα υπερυψούτε το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επαναλαμβάνω, έγινε πριν 50 χρόνια και κάτι και θαρρείς και βλέπουμε τα γνάρια των γεγονότων στη σύγχρονη εποχή. Συμπέρασμα. Στεκόμαστε στο βράχο που είπε ο Κύριος είναι η πίστη μας. Βλέπετε στην Ιεριχώ η πόρνη έζησε μόνο. Μία πόρνη την κράτησε ο Θεός. Γιατί έβλεπε ότι μέσα από αυτή θα προερχόταν το καλό το μεγάλο. Οι απόγονοι από τους οποίους γεννήθηκε ο Χριστός. Και η Εκκλησία μας τη γιορτάζει τη Ραβ. Ραβ την πόλη. Δεν είναι δυνατόν κάτι που είναι στηριγμένο πάνω στα αίματα των Αγίων που έπεσαν για την πίστη των Αγίων όλων των αιώνων από Παλαιά Διαθήκη μέχρι και τώρα. Δεν είναι δυνατόν αυτό ο διάβολος να το γκρεμίσει. Και όπως λέγει ο Παΐσιος και τελειώνω, το δέντρο, η Ελλάδα, το δέντρο, η Ελλάδα, τη λέει παρομοιάζει με δέντρο, έχει σάπια τα κλαδιά, σάπια και το κορμί. Α, το κορμό. Αλλά οι ρίζες είναι τρυφερές και γερές. Γιατί είναι στηριγμένες πάνω στην πίστη. Και οι ρίζες είναι η προγονή μας, είναι η Αγία μας, είναι και όσοι από αυτούς υπάρχουν σήμερα και λατρεύουν και πιστεύουν στον αιώνιο Θεό, στην Αγία Τριάδα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παραπάνω. Μας είναι αρκετό έως εδώ. Τι ώρα είναι? Και 38. Εντάξει. Φτάνει μισή ωρίτσα. Το θέμα λοιπόν το έδωσα, είναι γραμμένο εκεί. Αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς πάνω σε αυτό, ευχαριστώ να ακούσω. Έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας. Είναι και 38. Και 6-7 αρχίσαμε, μισή ωρίτσα κάνουμε. Και η πρώτη επαναστάτε, τι είπατε, με πίστεως και πατρίδος. Πρώτα. Πρώτα πάνε την πίστη και ορκιστήκανε, όχι στα όπλα που είχα στα χέρια του. Ναι. Και το σύνταγμα. Πίστεως και πατρίδος. Το σύνταγμα φτιάξανε στην Τριζίνα κάτω στον πόρο από πάνω είναι η Τριζίνα. Εκεί μαζευτήκαν οι νικητές που μείνανε μετά τον αγώνα, φτιάξανε ένα σύνταγμα και λέει στο όνομα της Αγίας και ομοσίου Τριάδος. Έτσι. Το ξαναπώ μια φορά. Μέχρι που υπάρχει ο ήλιος θα υπάρχει Ελλάδα.
Τώρα πληρώνουμε. Όχι τα λεφτά που δίνουμε. Πληρώνουμε την αχαριστία. Ναι, το πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Την αχαριστία πληρώνουμε. Είμαστε εγώ πιστεία μας, τίποτα πάντα. Ναι, μέσα. Ναι, ακριβώς. Αυτά τα διαβάσαμε να τα ακούσουμε και λέει όπως κύριος, ο έχω νότα, ακούει να ακούει. Να τα βάλουμε εδώ και να τα μεταφέρουμε κι αλλού. Γιατί είναι απλά, πολύ απλά. Είναι γεγονότα που μιλάνε. Έτσι θα γίνει. Να φύγουμε. Δεν κουραζόμαστε άλλο. Έτσι. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, 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 πώς και εμείς αφήνουμε σε φιλέτε σημό και μη συνέχεις εμάς του Θεού, αλλά ρίσεις εμάς από το Θεού. Διευκόλου, Αγίου, Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός, Θεές του Χριστός. Έτσι θα ρίξουμε την ηχό, με την πίστη, την Ευρώπη με άλλα λόγια. Αλλιώς δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Να βάλουμε